Και από την Θάσο που θα πάμε, δεύτερη σερή σύνδεση, ξεκινάμε την εκπομπή μας. Από τη Θάσο θα πάμε στα Κουφονίσια. Πάμε στα Κουφονίσια, τα οποία τα αγαπάμε ιδιαίτερα, βέβαια, όσοι τα έχουμε επισκεφθεί ακόμα περισσότερο. Είναι μαγευτικός προορισμός. Θα συναντήσουμε τον κύριο Μιχάλη Κοβέο. Να σας ευχαριστήσω και να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα και από εμάς και από τα όμορφα Κουφονίσια. Ο οποίος είναι, να πω και την ιδιότητά σας, πρόεδρος Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κουφονισίων. Ακριβώς, είμαι ο πρόεδρος των τουριστικών επιχειρήσεων. Εμάς είναι λίγο πιο θετικά τα μηνύματα ως προς τον τουρισμό. Εμείς πάντα ποντάρουμε στον Έλληνα τουρίστα και φυσικά και τον Ιταλό. Έχουμε μια ιδιαίτερη εικόνα εμείς με τους Έλληνες, γιατί είναι άτομα που έρχονται και ξανάρχονται συνέχεια. Έχει πολλά χρόνια, συνήθως έρχονται οι ίδιοι, τώρα έρχονται και τα παιδιά τους ακόμη. Και όταν έχεις μια οικειότητα μαζί με τον επισκέπτη, του αρέσει το μέρος, έρχεται και ξανάρχεται, είναι πάντα πιο ζωντανό και μέσω καραντίνας. Στηρίζουν οι Έλληνες. Βέβαια, κακά τα ψέματα, ο εσωτερικός τουρισμός στηρίζει τα Κουφονίσια διαχρονικά. Ναι, είναι πάντα. Ο βασικός τουρισμός ήταν ο Έλληνας. Για πείτε μας τώρα. Πολύ παλιά δηλαδή. Βέβαια, ο Έλληνας. Προκρατήσεις, κάτι χειροπιαστό και για το δίμηνο Ιούλιος-Αύγουστος, καθώς ο Ιούνιος σιγά-σιγά φεύγει. Έχετε εκεί επιχειρηματίες? Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι σε επίπεδο του 70% τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Κάθε μέρα τώρα που κάποια... Συνέχεια, κάθε μέρα που περνάει αυξάνονται τα τηλέφωνα. Ο κόσμος είναι ακόμη, δεν είναι σίγουρος οι ημερομηνίες που θα πάει. Αυτοί που είναι σίγουροι σχεδόν έχουν κλείσει. Σταθεροί πελάτες έχουν κλείσει όσο μπορούσαν πιο νωρίς, λόγω ότι μας ξέρουν προσωπικά. Οι Ιταλοί έχουν ένα δισταγμό λόγω των μέτρων, αλλά έχουν ξεκινήσει και αυτοί σταδιακά να κάνουν κρατήσεις ηλεκτρονικές. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος Έλληνας να κλείσει διακοπές στα Κουφονίσια τον Ιούλιο, θα βρει? Κοιτάξτε, με λίγη προσπάθεια βρίσκεις. Ναι. Γιατί τώρα μπορεί να πάρεις τα καταλήμματα και να σου πούνε δεν έχω, μετά να γίνουν κάποιες αλλαγές ως προς τις κρατήσεις, να μειωθούν η άδειά τους, να πάρει πιο πίσω την άδεια, να ακυρώσει. Πάντα βρίσκεις. Δηλαδή και τον Αύγουστο ακόμη στα Κουφονίσια βρίσκεις. Δεν είναι, δηλαδή μπορεί να σου λέμε ότι είμαστε γεμάτοι, αλλά πάντα γίνονται οι ακυρώσεις και οι αλλαγές. Μάλιστα. Μόνιμοι κάτοικοι το χειμώνα είναι πόσοι ο αριθμός τους? Γύρω στα 400 άτομα είμαστε. Κατά το πλήστον είμαστε νεολαία. Είναι από τα λίγα νησιά τα μικρά που μένει ο κόσμος στο Κουφονίσι, δεν φεύγει. Γι' αυτό και το σχολείο έχει κοντά στα 40 παιδιά, δημοτικό και γυμνάσιο λύκειο. Μας αρέσει εμάς εδώ ο τόπος μας, δεν τον αφήνουμε. Με δηλαδή, τους εμβολιασμούς πώς τα πάτε? Με τον εμβολιασμό εμείς έχουμε τελειώσει, έχουμε κάνει γύρω στο 90% έχουμε εμβολιαστεί. Ναι. Έχουμε κάνει και τη δεύτερη δόση της Pfizer. Είμαστε ένα νησί καθαρό, γιατί δεν έχουμε κρούσμα καθόλου, δεν έχει φανεί ούτε πέρυσι ούτε φέτος. Ευελπιστούμε να το καταφέρουμε και το 2021 να είμαστε καθαροί. Κύριε Κοβέ, για πείτε μας, σε ποιο σημείο βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, για να γυρίσει η κάμερα λίγο, να δούμε λίγο θάλασσα. Δεν μπορεί να μην έχει σίγουρα. Εμείς είμαστε τώρα αριστερά από το λιμάνι. Ναι. Στο κολπάκι εδώ που είναι το καρνάγιο, το Ταρσανάς που λέμε. Είναι προς τη μεριά του Ηλιοβασιλέματος. Εμάς εδώ τώρα το Κουφονίσι αυτή τη στιγμή είναι ηλιόλουστο. Δεν σας αγγίζει η κακοκαιρία της υπόλοιπης Ελλάδας σας? Εμάς και οι βροχές που ακούμε εμείς γύρω-γύρω, όλη η Ελλάδα λέει πνίγεται, εμείς εδώ είμαστε ηλιόλουστοι. Είσαστε ηλιόλουστοι, ναι, ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Είναι πανέμορφη η εικόνα που μας μεταφέρετε αυτή τη στιγμή. Αυτό απέναντι είναι το κάτω, αυτό είναι το κάτω Κουφονίσι απέναντι. Ναι, το κάτω Κουφονίσι. Αυτό απέναντι που δείχνω, δεν ξέρω αν ξεχωρίσετε και λίγο, είναι η Κέρος απέναντι, το δασκαλείο που έχουν γίνει μεγάλες ανασκαφές και εκεί. Α, βέβαια. Δεν ξέρω αν είχατε δει και το ντοκιμαντέρ. Είναι το νησάκι που φαίνεται απέναντι. Ναι, 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 βέβαια, βέβαια.
Δεν βλέπω και πολλούς να κυκλοφορούν. Λογικά είναι τώρα και εντάξει. Τώρα είναι όλες τις παραλίες. Είναι ίσχυη περιοχή εκεί πέρα που είστε. Μάλιστα. Ναι. Και κάτω είναι που φαίνονται τα μικρά νησάκια, τα υπόλοιπα ίσχυη. Η πιο σύντομη πρόσβαση στο νησί από ποιο μέρος είναι? Εάν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι από την Άξο.